Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο εδώ στο Pookies, Pokeatic για τους παγιούς. Στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε λοιπόν το Infinite Fusion, Pokemon Infinite Fusion. Είναι παγιό παιχνίδι βασικά, απλά έχει πάρει καινούριο update πρόσφατα. Και πάντα έχει πλάκα όλο αυτό με τα Fusion Pokemon. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε, πάμε να δούμε τι update έχει πάρει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το πληκτρολόγιο για να γράψω στο παιχνίδι αυτό, οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είμαστε 10 χρονών μάλιστα. Να πάμε... αν το κάνω Nuzlocke, αν το κάνω σειρά βασικά και υπάρξει και δεύτερο επεισόδιο και τα λοιπά, ίσως το κάνουμε Nuzlocke. Αλλά μπορούμε να πάμε για Hard Mode. Δεν ξέρω πόσο hard μπορεί να είναι. Μισό να δούμε. Το επόμενο πόγεμα του εκπαιδευτή δεν φαίνεται. Να πάμε για normal. Πάμε για normal και βλέπουμε. Game type. Α, δεν μας επηρεάζει κάτι αυτό, το save, ναι. Μπορούμε να κάνουμε combine τον DNA των Pokemon. Δεν πιστεύω να μην υπάρχει Pokemon fan που να μην έκανε fusion έστω ένα Pokemon. Ξέρω αν μπορώ να σκυπάρω τώρα αυτό το cutscene. Νομίζω. Settings εδώ είναι εντάξει. Μας έστειλε γράμμα το link. Στέλνουμε φόρμες εγγραφής και μας κάνουν accept. Ωραία φάση. Πάντως είναι σοβαρό leak είναι αυτό που δέχτηκε μια αίτηση από ένα 10χρονο. Ξέρω εγώ, ναι, blue. Δεν ξέρω αν είναι randomizer όμως τα starter και τα λοιπά, γιατί θα χάσει το νόημα το fusion μετά, δεν ξέρω. Θα δούμε. Δεν έχω πειράξει τίποτα. Άρα ο καθηγητής πρέπει να είναι πάνω εδώ κανονικά. Ναι, ναι. Σήμερα μας δίνει starter. Αν δεν είναι random, είμαι μεταξύ Bulbasaur και Squirtle, να σας είμαι ειλικρινής. Θα πιάσω τον Bulbasaur. Θα
Θα πιάσω Μπούλμπασα και θα το ονομάσουμε Froggy. Κάτσε μισό λεπτό, έπιασα τα άλλα δύο. Πες μου ότι έκανε Fusion τώρα Squirtle και Charmander ο άλλος. Squirtmander, οκ, okay, ναι, ναι. Και εμείς έχουμε το κακόμοιρο Froggy. Και νομίζω έχουμε τη μάχη αυτή εύκολα. Και ίσως έπρεπε να κάνω. Να το βάλω hard. Αλλά θα δούμε, έχει. Είμαστε ακόμη στην αρχή. Νικήσαμε τον blue. Ναι, θέλω και εγώ να κάνω fusion όμως. Ευχαριστούμε για το potion. Ράτατα, 5 level. Πολύ ψηλό το level. Υπερβολικά πολύ ψηλό, γιατί δεν ξέρω τι φάση. Ελπίζω το πόσο να κάνει δουλειά. Σταμάτα να πηγαίνεις για tackle. Γιατί τώρα θα πεθάνω. Quick attack και μας σκοτώνει. Χριστέ μου. Ωραία πήγε αυτό. Ευτυχώς δεν ξεκίνησε το Nuzlocke γιατί δεν έχω. Έχω Pokeballs. Όχι έτσι. Κανονικά όπως την. Τη Red και Blue πρέπει να είναι. Pokeballs παίρνουμε μετά. Ξανά αυτό το ηλίθιο ρατατά. Τώρα είναι 4 level. Κάνει πολύ το tackle. Πες μου και υπάρχει και trainer να πολεμήσουμε. Κάθε δύο βήματα. Έλα. Ράτσι. Πρέπει να είναι fusion ράτατα και πίτσε αυτό, ναι. Άρα παίζει να έχει και quick attack, όχι. Περίεργη περιοχή αυτή. Εντάξει, φτάσαμε στη Veridian. Θα χυλάρω. Αυτό θα ανταλλάζει Spearow με Bellsprout. Καλό είναι να το θυμόμαστε. Αν και δύσκολα Nuzlocke να πάρουμε και συγκεκριμένο Pokémon που θέλουμε. Αλλά θα το προσπαθήσουμε.
Πάμε τώρα να πάρουμε τις Pokeballs. Μάλιστα. Ευτυχώς παίζω πολεμό τώρα, πριν πάρω τις Pokeballs, πριν ξεκινήσει τον Nuzlocke. Γιατί, okay, έχεις ένα πίτσι 4 level. Μου έχει γίνει φόβος πλέον από το τελευταίο, από το τελευταίο live stream που κάναμε με την Fire Red. Και νομίζω ότι πλέον όλες οι μάχες θα είναι δύσκολες. Αλλά και πάλι είναι Nuzlocke, οπότε αν δεν προσέξεις μπορεί να πάθεις τη ζημιά οποιαδήποτε στιγμή. You can always unfuse your Pokemon if you don't like the result, of course. Εμείς δεν θα το κάνουμε όμως. Πάνω από 175.000 species είπε. Κάτσε και πώς κάνω fusion. Αν μπορώ να κάνω με οποιοδήποτε Pokémon έχω, δεν είναι random. Ίσως να μπορέσω να το αλλάξω στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Εδώ δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τέλος πάντων θα κάνουμε ένα save. Κάτσε τι έβγαλε. Ωραία. Πρέπει να χυλάρουμε όμως. Και το πρώτο μας Pokémon που παίρνουμε είναι Pidgey. Το προτιμάω παρά το Rattata, να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε ένα Pidgey 3 level. Λογικό αυτό που συμβαίνει. Θα ρίξω ακόμη μία και θα φύγω. Παίζει και να χάσουμε. Ωραία. Δεν ξέρω τον λόγο, δεν ξέρω γιατί, αλλά χρειάστηκε για 3 Pokeballs. Τώρα όνομα. Ζένιος. Μπορώ να σε κάνω φιούζο με ο Bulbasaur, αλλά θέλω να δω και τι άλλα Pokémon μπορούμε να πιάσουμε. Θα κάνω run. Εκνευριστικά τα encounter πάντως.
εκνευριστικά. Μπορούσα να πάρουμε ένα ράτσι, το οποίο θα, είναι, θα ήταν έτοιμο fusion. Και αυτό το πάγιο όταν εξελιχθεί όμως, τι γίνεται? Ωραία, θα αγοράσουμε μερικές Pokeballs, 10. Τρία potions και να πάρουμε και ακόμη ένα DNA. Υπάρχει τίποτα χρήσιμο εδώ? Κάτσε όμως μισό λεπτό. Evolution. Ωραία, εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω. Οπότε για παράδειγμα, αν κάνεις fusion ένα Charmander με ένα Rattata, το Charmander θα εξελιχθεί στα level που εξελίσσεται κανονικά, θα επηρεαστεί με το Rattata και όταν έρθει η σειρά του Rattata να εξελιχθεί, θα εξελιχθεί από μόνο του. Ναι. Δεν θέλω να πολεμήσω τώρα όμως. Θέλω να πιάσω κάποια πόγια μου ακόμη. Να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε στο Route 2. Πίτσι έχουμε, οπότε μπορούμε να το σκοτώσουμε για να πάρουμε XP. Και λογικά θα πάρουμε Rattata. Αυτό μας λέει το παιχνίδι, ότι θα πάρουμε από την αρχή. Όχι, ακόμη. Okay. Θα το πιάσω. Αν και δεν ξέρω γιατί υπάρχει πίτσι μέσα, αν υπάρχει κανένα στον Άσλοκ που να μην μπορούμε να το πιάσουμε, γιατί το έχουμε ήδη, δεν ξέρω. Αλλά θα το πάρουμε ως καινούργιο πόγιαμε. Γιατί ουσιαστικά είναι καινούργιο τώρα. Τι ability έχεις? Raises evasion. Οκ, άχρηστο. Οπότε παιδιά, κάπου εδώ θα σταματήσω το βίντεο. Νομίζω ήταν μια καλή εισαγωγή. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσω το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω τη συγκεκριμένη σειρά. Απλά ήθελα να δω ξανά το παιχνίδι, γιατί πάει πάρα πολύ καιρό από τότε που έχω να το δοκιμάσω. Θα κοιτάξω αν υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις να αλλάξουμε, να γίνει full random, θα έχει πλάκα. Δεν ξέρω. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας!